Τρίτο φιλικό δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με το πώς προσέγγισε τα προηγούμενα. Νομίζω ότι ατομικά συμπεράσματα μπορεί να βγάλει, όχι τόσο για την λειτουργία της ομάδας. Ναι, μπροστά του τρίτου του ζωγάμι γάβελ παρανό, φύγαμε με κόζα. Εκεί μα παραβάλλει σαν του ζωγαδόρου, ή μένου παρά ο προσέσου κολετίβου δεκεί, που θα τίμω μου του πόκου τέμπου δε τραβαλιάρ κολετίβου. Οπότε μα τέρμου ενδιβιδουάι. Ω ναι. As duas. Eu achei que estes três primeiros jogos serviriam acima de tudo para avaliar os nossos jogadores e dar a todos a oportunidade de se poderem mostrar. Eu gostaria que tinha nas συνδυασμός και των δύο πραγμάτων. Δηλαδή, ναι, μεν τα τρία πρώτα φιλικά, κύριος στόχος τους ήταν να γίνει μια αξιολόγηση των ποδοσφαιριστών και να δοθεί και μια ευκαιρία σε όλους τους ποδοσφαιριστές να δείξουν τι μπορούν να κάνουν. E agora, ao final destes três jogos, eu vou tomar as minhas decisões. Και πλέον στο τέλος αυτό, με το πέρας αυτών των τριών φιλικών παιχνιδιών, είναι η ώρα για να πάρω και εγώ κάποιες αποφάσεις. Como disse, todos tiveram a oportunidade de se poder mostrar, todos tiveram a oportunidade de mostrar quanta vontade têm de pertencer a este grupo. Όπως είπα και πριν, δηλαδή, όλοι οι ποδοσφαιριστές πήραν την ευκαιρία τους, μια ευκαιρία να δείξουν όχι μόνο ότι μπορούν να κάνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και ποια είναι τα κομμάτια για τα οποία είπαμε και πιο πριν, δηλαδή είναι όχι μόνο το φυσική κατάσταση, όχι μόνο η τεχνική, όχι μόνο η τακτική, θέματα της συμπεριφοράς, είναι όλα μαζί. Tivemos jogadores que eu gostei, que me surpreenderam, jogadores jovens com muita vontade e ganas de querer ficar na equipa e eu gosto muito disso. Υπήρχαν ποδοσφαιριστές που με εξέπληξαν θετικά, αναφέρομαι κυρίως σε νεαρούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι έδειξαν πάρα πολύ μεγάλη διάθεση, πάθος να κυνηγήσουν μέχρι και την τελευταία βαλιά, γι' αυτό είναι κάτι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Temos outros jogadores que sabemos que podem e vão dar mais. Έχουμε άλλους ποδοσφαιριστές που ξέρουμε ότι μπορούν να δώσουν και θα δώσουν παραπάνω στο μέλλον. E portanto, vamos, como disse, fazer a reflexão final. Vamos ver as posições que precisamos de reforçar, porque de facto precisamos de reforçar. E seguir trabalhando, confiantes naquilo que temos que fazer. Και τέλος, πρέπει να κάνουμε τελική αξιολόγηση. Και από εκεί πέρα θα δούμε πού και σε ποιες θέσεις χρειαζόμαστε ενίσχυση, γιατί σίγουρα χρειαζόμαστε ενίσχυση σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις. Και πλέον θα πάρουμε τις τελικές μας αποφάσεις. Να γίνουμε λίγο συγκεκριμένοι σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού που ακόμα και ο Πέτρης ο Χατζιάς το έθεσε. Είναι φανερό ότι υπάρχουν διαστήματα που ο Πάκος δυσκολεύεται πολύ να βγάλει την μπάλα από την άμυνα σωστά στο κέντρο και στην επίθεση. Είναι θέμα της δουλειάς, του νέου σχηματισμού, του τρόπου που αλλάζει, είναι θέμα κάποιων διδήμων παικτών που δεν ταιριάζουν. Τι βλέπεις αυτό, αν θέλει να απαντήσει. Πρώτα, μου ακούσεις να παρασύρουν πιο σπεσίφικους. Μου ακούσεις και πόδι νοτάρσε, σκαλιάρ, και ο πάκτη μου ήταν δυσκολτάδε δε τυράρα μπόλα δα πρεσάουν, δε τετάρ κοντρολάρα μπόλα νου μέιου κάμπου, δε λιγάρα αγούμας πάσεις. Ίσο εσώ ουν φάκτου δε δασεγάδο νου τρενador και ainda non tem posto as suas ideias implementadas, que ainda os jogadores não têm assimilado tudo isso, ou se calhar pode ser também que algumas duplas de jogadores não podem jogar muito bem juntos. Como disse, estes três jogos foi para dar oportunidade a todos. Όπως είπαμε και πριν, εμείς αυτά τα τρία φιλικά θέλαμε να δώσουμε ευκαιρίες σε όλους. Temos jogadores na equipa que nunca vestiram a camisola deste clube. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν πέρα από τους φερσίστες που δεν έχουν καν φορέσει την φανέλα του συλλόγου. E nós demos a oportunidade de se poderem mostrar. Και εμείς τους δώσαμε αυτή την ευκαιρία. Misturando, porque eu sei qual é a base da equipa do PAOK. Και επειδή εγώ ξέρω ποια είναι η βάση του PAOK, εμείς αυτό που προσπάθησαμε να κάνουμε να ανακατέψουμε όσο γίνεται περισσότερο. E temos uma base boa e forte. Τους ποδοσφαιριστές με βάση τις θέσεις τους, όχι βέβαια χαλάζοντας τις θέσεις τους, ξέροντας ότι έχουμε μια πολύ δυνατή βάση. Mas queremos ser uma equipa altamente competitiva. Αλλά μιας και θέλουμε να είμαστε μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική. Temos que ter dois jogadores ao mesmo nível para cada lugar. Πρέπει να έχουμε δύο ποδοσφαιριστές του ίδιου επίπεδου σε κάθε θέση. O que nós neste momento não temos. Και εμείς αυτή τη στιγμή είναι αλήθεια ότι δεν το έχουμε αυτό. Επειδή υπάρχει παράμετρος του Champions League και ο ίδιος από την αρχή είπε ότι ο στόχος είναι να πάει η ομάδα στους ομίλους. Προφανώς δεν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ μόνο παίκτες για να είναι έτοιμος γενικά. Πρέπει να βρει και παίκτες έτοιμους για να παίξουν στα προκριματικά του Champions League. Ή θεωρεί ότι η ομάδα αυτή μπορεί από μόνη της να παίξει στα προκριματικά. Claramente, desde o momento que estamos a falar que temos o fator da Liga dos Campeões e o jogo está aproximando. Portanto, se o senhor acha que não vamos só precisar de reforço em termos de jogadores, mas vamos também precisar de jogadores que já estão prontos para competir nesses jogos. Ou o senhor acha que com essa equipa pode competir? Não. Como eu vos disse, as experiências acabaram hoje. Όχι, όπως σας είπα, από εδώ και στο εξής, δηλαδή μέχρι τώρα,
Δώσαμε όποιες ευκαιρίες ήταν να δώσουμε και από εδώ και πέρα θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. E a partir de agora vão começar a jogar aqueles que mais vontade têm e que mostraram mais rendimento nestes três jogos. Από εδώ και στο εξής θα παίζουν μόνο αυτοί οι οποίοι με έχουν δείξει σε αυτά τα τρία φιλικά παιχνίδια ότι έχουν περισσότερη διάθεση και μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα σε αυτά τα οποία ζητάω. Mas não precisamos só de ter 11 bons jogadores. Αλλά το ξαναλέω, δεν χρειάζεται να έχουμε, δεν μπορούμε μάλλον να έχουμε μόνο 11 καλούς ποδοσφαιριστές. Καλούς σε αυτό το κομμάτι. Temos que ter, como disse, 23 jogadores ao mesmo nível. Para nós, 23 ποδοσφαιριστές στο ίδιο επίπεδο. Para sermos competitivos, primeiro internamente. Para sermos ανταγωνιστικοί, πρώτα εσωτερικά, στις προπονήσεις δηλαδή. Para cada dos jogadores lutar diariamente pela vaga no 11. Για να πρέπει ο κάθε ποδοσφαιριστής να παλεύει κάθε μέρα για τη θέση του και έτσι με αυτόν τον συναγωνισμό να γίνεται ο καθένας καλύτερος. Para depois estarmos preparados para defrontar os nossos adversários. Για να είμαστε μετά έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και τους αντιπάλους μας. Είναι εδώ ο ιδιοκτήτης. Μίλησε μαζί του, έχουν καταλήξει κάποια οριστικά συμπεράσματα για ό,τι γίνεται με τα μεταγραφικά και αν μπορεί να μας πει τι θέσεις ψάχνει. Όταν το σινιόρ παρέσκειζα φαλό κοντόν του κλουμπ και βέβαια όντε, σε τίβερα οπορτινότητα δε φαλάρ σόμπρα αγούμες τρασφερίνσεις δε ζουγαντόρς, εσύ ο σινιόρ πόδε σερ μάι σπεσίφικο εν τέρμους δες ποζισιόνις que estamos à procura. Eu neste momento queria resolver isto internamente. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή θα προτιμούσα να το λύσω αυτό εσωτερικά. Να μεταφέρω πρώτα εκεί δηλαδή. Temos todos muito a fazer e muito a trabalhar. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο και πάρα πολύ δουλειά μπροστά μας. Mas o objetivo é o mesmo. Αλλά ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Que o PAOK continue nesta senda de vitórias. Να συνεχίσει ο PAOK αυτό το σερί νικών το οποίο κουβαλάει από πέρυσι. Porque o difícil não é ganhar. Γιατί το δύσκολο δεν είναι να νικήσεις. É ganhar consecutivamente. Είναι να νικήσεις και να συνεχίσεις να νικάς. Να παραμείνεις πρώτος δηλαδή. E portanto temos que ser fortes a todos os níveis e estamos a trabalhar internamente para tornar mais forte a nossa equipa. Είναι να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο για να μπορούμε να διατηρήσουμε την ομάδα εκεί που θέλουμε. Σκοπεύει να γίνει πολιτικός μετά γιατί δεν απάντησε καθόλου. Quando o senhor pensa depois de virar em termos de política, porque sempre responde nas perguntas, mas sem ser mais. Porque o segredo é a alma do negócio. Το θέμα είναι να μπορείς να είσαι διπλωμάτης. Άρα από την Παρασκευή άλλη αντιμετώπιση φιλικού αγώνα και από την άλλη εβδομάδα άλλου είδους προετοιμασία. Portanto, desde o momento que temos mais jogo amigável da sexta-feira, desde a sexta-feira vamos ver esse pensamento que o senhor tem dito e também na segunda fase da nossa preparação é que vamos ver também todo esse pensamento que o senhor tem dito com as decisões já tomadas. Em termos dos jogadores que já estão aqui. Sim, é isso que eu vou procurar fazer. Vocês sabem que saíram muitos jogadores. Né, αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Είναι αλήθεια ότι δεν θα μπορέσω να μείνω όλοι ποδοσφαιριστές. Sabem que temos jogadores importantes com peso na equipa que estão lesionados e que estão fora e que não vamos poder contar com eles agora para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Το ξέρουμε επίσης πολύ καλά ότι έχουμε πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι τραυματίες και δεν θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν στο πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι που έχουμε για το Champions League. Mas temos que estar juntos, confiantes e ter a certeza daquilo que queremos. Αλλά αυτό δεν μας αφαιρεί από την αυτοπεποίθηση και την πίστη ότι μπορούμε να καταφέρουμε αυτό το μεγάλο στόχο τον οποίο έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ter uma equipa competitiva e forte para discutir todos os jogos para ganhar. Να δημιουργηθεί δηλαδή μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα που θα αγωνίζεται σε κάθε παιχνίδι με μόνο στόχο την νίκη. E os jogadores têm que se lembrar que são campeões. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε όλοι μας, αλλά και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, ότι είναι πρωταθλητές. E têm que se lembrar também que quando tu és campeão, as pessoas exigem cada vez mais de ti, mais responsabilidade. Και από εκεί και πέρα, όμως, όταν είσαι πρωταθλητής, ξέρεις ότι όλοι πλέον απαιτούν ακόμα περισσότερα πράγματα από σένα. E como eu disse, o difícil não é ganhar, mas é ganhar consecutivamente. Γιατί ισχύει αυτό που είπαμε πριν. Το δύσκολο δεν είναι να νικάς, το δύσκολο είναι να νικάς συνεχώς. Προβληματίζει η αποβολή σε φιλικό παιχνίδι. Se o senhor fica preocupado do facto que temos um jogador expulso no jogo amigável? Não é fácil, tu estás no banco e há uma falta antes. Εντάξει, δεν είναι μια εύκολη κατάσταση. Εγώ είμαι στον πάγκο, είναι κάτι το οποίο συνέβη, ένα φάουλ το οποίο δεν δόθηκε πιο πριν. E o árbitro comete erros tal como nós. Ο διαιτητής βέβαια και αυτός κάνει λάθη, όπως όλοι μας. Temos que ter a capacidade emocional para aceitar o erro do árbitro. Εμείς πρέπει να έχουμε τη συναισθηματική, έτσι, ας το πούμε, έτσι, ισορροπία, να αποδεχτούμε το λάθος του διαιτητή και να συνεχίσουμε. E ter a calma necessária para não deixar a equipa com menos um. Και να έχουμε την ηρεμία για να μην επιτρέψουμε στην ομάδα να αγωνίζεται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα με μείον ένα ποδοσφαιριστή. Porque torna o nosso objetivo de vencer ainda mais difícil. Γιατί βέβαια έτσι το έργο μας γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Mas como eu disse, tudo vem para nos ensinar. Αλλά όπως είπαμε και πριν, από όλα τα πράγματα μαθαίνεις. E temos aprender com tudo aquilo que nos vai acontecer. Και μπορούμε και πρέπει να μάθουμε από όσα μας συμβαίνουν. E que para a próxima vez sejamos mais fortes. Για να μην μας ξανασυμβεί κάτι τέτοιο σε επόμενα παιχνίδια και να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί.
Δεν φάνηκε λόγω της εξέλιξης του παιχνιδιού. Η χρησιμοποίηση του Μιχάη στο δεξιάκρο της άμυνας έχει να κάνει με τη φιλοσοφία του με τρεις κεντρικούς και ένα fullback, ή γενικά τον προορίζει σε εκείνη τη θέση, το δοκιμάζει σε εκείνη τη θέση λόγω της πληθώρας των επιλογών στα στόπερ? Φαντάζομαι τα πρώτα, και δεν ξέρουμε ότι ζάτε μας μου τους εντράει, ο σινιόρ οπτώ χουζάρ ο Μιχάη κόμου μέσα από το σαν λατεράλ διρέι του που δεν ζέρ, ο κρύα κοντενσάν πόλου ή παρα σπρεμεντάρ αγώμας κόζας σε ελπόδε που δεν ζέρ φαζέρ ο και ο σινιόρ κέρν εν τέρμος δα σου φιλοσοφία του ζώου. Εξατάμεν τις. Estes jogos serviram para experimentar jogadores em outras posições, ver os jogadores de forma livre e agora, como disse, vamos ter que tomar decisões. Το είπαμε και πριν ότι ουσιαστικά αυτά τα παιχνίδια αυτό το σκοπό έχουν, να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε τους ποδοσφαιριστές και να τους δώσουμε ευκαιρίες όχι μόνο και στις πιο έτσι, φυσικές τους θέσεις, αλλά και σε κάποιες θέσεις που ίσως δεν ήταν τόσο εξοικειωμένοι να παίξουν, να δούμε αν θα μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το κομμάτι για να μπορούμε και εμείς να ξέρουμε και να πάρουμε τις τελικές μας αποφάσεις με καθαρή συνείδηση ότι αυτό που κάνουμε είναι αυτό το οποίο θεωρούμε ότι είναι το σωστό.